Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που μέσα από την εκπομπή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι εναλλακτικό. Κάτι το οποίο συνδέεται με την υπογραφή που έχουμε βάλει εδώ στην εκπομπή στην Κρήτη σήμερα. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, προσέξτε, με την κυρία Ανδριανή Μανέτα, γλωσσολόγος, επικοινωνιολόγος, με καταγωγή από την Κύπρο, έχει καταγωγή και από τη Ρόδο και εργάζεται, προσέξτε, μας η Θεοδόρα τώρα μου το κάρβωσε, στα βασιλικά ανάκτορα της Βρετανίας, στα βασιλικά ανάκτορα της Βρετανίας, ως δημιουργός περιεχομένου και κειμενογράφος σε ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα ντοκιμαντέρ τα οποία αφορούν και τον νέο βασιλιά, τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μανέτα και να την ευχαριστήσω θερμά. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, μα δεν μπορώ να αρνηθώ γιατί την κρύβη την αγαπάω και ας μην έχω καταγωγή. Από εκεί είναι πολύ αγαπητή για τα πάντα, για το φαγητό σας, για τη φιλοξενία. Χαρά μας, είναι χαρά μας που συνομιλούμε σήμερα. Και η αλήθεια είναι πως το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε μια Ελληνίδα βέβαια με καταγωγή και από την Κύπρο και από τη Ρόδο να βρίσκεται μέσα στα βρετανικά ανάκτορα και μάλιστα έχετε υπομειστεί ένα ρόλο, έτσι, μια ιδιότητα που έχει απαιτήσεις. Προσπάθησα λίγο μέσα από τον πρόλογό μου να βάλω τον τηλεθεατή στο κλίμα. Για πείτε μας πώς προέκυψε από τη μία, πώς έγινε η αρχή, πώς βρεθήκατε και από την άλλη ποιο project τρέχει και έχει ενδιαφέρον. Μήπως θέλετε να ξεκινήσω με το τι ακριβώς κάνω, έτσι για να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω τον κόσμο. Και ακριβώς. Μετά να πω πώς προέκυψε. Ακριβώς η ιδιότητά σας, δηλαδή. Βέβαια, εγώ από το 2021 που επί της ουσίας η επικαιρότητα και είχε και πολλές ακόμα ειδήσεις έπληξαν πολύ βαραίως και το πρόσωπο του κατόχου του συστήματος που τότε ήταν η μακαρίστη Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά και την ίδια την πολιτική της χώρας της Αγγλίας. Όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόταν επιβλητικά ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει εμπειρία πάνω στο marketing strategy, δηλαδή το να δημιουργήσει επικοινωνιακά και καλύτερη εικόνα στα διεθνή μέσα για την πολιτική και κυρίως για τον κάτοχο του θέματος και τη βασιλική οικογένεια. Διότι, να σας εξηγήσω πολύ έτσι επιγραμματικά, δεν είναι ένας απλός τιμητικός τίτλος τα χίλια χρόνια της μοναρχίας. Παίζουν ακόμα και μέχρι σήμερα πολύ ενεργό ρόλο και στο κομμάτι των εμπορικών συνεργασιών και των διεθνών σχέσεων και της οικονομίας, όχι μόνο της Βρετανίας, αλλά και όλων των χωρών που διοικούνται από το βασίλειο. Γιατί ο βασιλιάς είναι αρχηγός κράτους, αλλά όχι μόνο της Αγγλίας, είναι αρχηγός της Εκκλησίας, είναι αρχηγός όλης της ενότητας των κοινοβουλευτικών, που μέσα σε αυτές, ας πούμε, είναι και ο Καναδάς. Μιλάμε για μεγάλα κράτη, για μεγάλη οικονομία και εμπορικές συνθήκες, και όχι μόνο ο Καναδάς, ακόμα πολλές, ακόμα όπως η Αυστραλία και ούτω καθεξής. Και φυσικά το Commonwealth, που είναι μια ένωση με άλλες 54 χώρες, μέσα σε αυτές είναι και η Κύπρος. Μάλιστα. Ναι, μένει κάτι των χωρών αυτών, δεν είναι υπήκοοι της Βασίλισσας, αλλά πολλές από τις συμφωνίες ξεκινάνε ή τελειώνουν με τη βασιλική υπογραφή. Οπότε εκεί λοιπόν ήρθε ο δικός μου ρόλος. Ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα και δύσκολη, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, όχι μόνο για την καταγωγή. Δηλαδή δεν παίζει τόσο ρόλο, είναι ακριβοδίκαιο το σύστημα. Δεν παίζει ρόλο ούτε η ηλικία, ούτε από πού κατάγεσαι, ούτε ποιον ξέρεις, όπως τα λέγαμε στην Ελλάδα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι έχεις κάνει πριν, τι οψιόν, δηλαδή τι επιλογές τους δίνεις στο σήμερα και τι είσαι ικανός να κάνεις και από εδώ και πέρα. Οπότε εγώ επί 6 μήνες, σκεφτείτε, πέρασα μια διαδικασία συνεντεύξεων με τους συντάκτες των ακτόρου, με τον Σύμβουλο Επικοινωνίας της Βασίλισσας, με τους κειμενογράφους, γιατί είναι μια μόνιμη ομάδα, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Δηλαδή, από το να γράψουν ομιλίες των βασιλικών μελών, μέχρι να στείλουν όλες τις ειδήσεις στα μίντια, είτε ήταν τα διεθνή, είτε ήταν τα βρετανικά. Προηγήθηκε λοιπόν μια διαδικασία με συνεντεύξεις, επαφές, ανταλλαγή απόψεων. Σωστά. Πάμε στο πρακτικό σκέλος, λοιπόν. Σας... Στο πρακτικό, λοιπόν, εγώ ναι. Το πρώτο έργο που ανέλαβα ήταν το αφιέρωμα της ζωής της Ελισάβετ, το οποίο το είπα και το παρέδωσα πριν από ένα μήνα περίπου, αλλά θα κυκλοφορήσει πλέον ως αφιέρωμα μνήμης
στην επέτειο του θανάτου της, αφού μας πρόλαβε ο θάνατός της. Έγραψα τα τέσσερα από τα νέα επεισόδια του The Crown που έρχεται τώρα τις επόμενες ημέρες και αυτό μου ζητήθηκε γιατί θέλω να εντάξουν περισσότερο χρόνο για τον ίν πλέον κάτοχο του θέματος τον Κάρολο και τη σχέση με τα βασιλικά μέλη, αλλά και να δείξουν από τη δική του πλευρά το θέμα της Νταϊάνας, γιατί μην ξεχνάτε ότι απειλούνται πάλι τον Δεκέμβρη από το Χάρη και τη Μέγαν με ένα βιβλίο και μια ταινία που αναμένουμε όλοι ότι θα ταράξει πολύ. Επικαιροποίηση το λοιπόν του σεναρίου και των διαλόγων. Σωστά. Και τον Γενάρη θα κυκλοφορήσει ένα πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ, το οποίο όχι μεγάλο σε διάρκεια, μεγάλο σε σημασία. Το οποίο έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Καρόλου, δηλαδή βγάλουμε προς τα έξω πρώτη φορά τις κρυφές εκδοχές αυτού του ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, του βασιλιά, αλλά τις κρυφές εκδοχές της ζωής του και της φύσης του από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα που βασιλεύει. Μπορώ να σας πω τον τίτλο που δεν τον έχω πει ποτέ. Ναι, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ θα είναι... Βέβαια, να το πούμε. Θα είναι Charles the Third, δηλαδή ναι. ο Κάρολος ο Τρίτος, The Real Me. Ο πραγματικός μου αυτός. Οπότε θα δείξουμε αυτή την εκδοχή. Έχω φυσικά βγάλει καμπάνιες όπως είναι το Πλατινένιου Ιωβιλέου. Τώρα δεν μπορώ να σας ρωτήσω κάτι δημοσιογραφικά, ξαναδιακόπτω και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, ναι, κατεύθυνση ναι. αναφορικά με αυτή την κρυφή εκδοχή του βασιλιά, του νέου βασιλιά, σας δίνουν. Κοιτάξτε, κατεύθυνση δίνεται στην πολύ επιτυχημένη σειρά του Netflix που εδώ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μυθοπλασία. Δηλαδή, μην μπερδεύεται ο κόσμος ότι είναι η πραγματικότητα και βασίζεται στη βιογραφία την αληθινή η συγκεκριμένη σειρά, έτσι. Υπάρχει μια κατεύθυνση από τον άκρο, δηλαδή δίνεται η προσοχή στο που τι θα θέλαμε να δείξουμε, τι επιτρέπουμε να δείξετε. Ναι. Υπάρχουν αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, αλλά όλο το υπόλοιπο φυσικά είναι προϊόν μυθοπλασίας. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, η συμμετοχή μου σαν κειμενογράφος στα επεισόδια είχε σαφή κατεύθυνση. Δηλαδή, θέλω να δώσεις περιεχόμενο και κείμενο με βάση την έρευνα που ήδη έχεις κάνει για τον ντοκιμαντέρ, να δώσεις αυτό το υλικό και αυτά τα κείμενα και αυτό το περιεχόμενο στους σεναριογράφους και στους σκηνοθέτες και μάλιστα για να διασφαλίσουν ότι θα υποθούν από τους ηθοποιούς, γιατί ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, που έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Είχαμε και την παρέτηση της Πρωθυπουργού, ήταν πολλά τα γεγονότα. Ναι. Για να διασφαλίσουν λοιπόν ότι θα τα λέγανε οι ηθοποιοί τα λόγια αυτά, με στείλανε και στα γυρίσματα. Δηλαδή, και στα γυρίσματα των συγκεκριμένων επεισόδων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφιέρωμα ζωής της Βασίλισσας, ήταν ένα έργο το οποίο το ερευνούσαμε άκρα μυστικότητα για περίπου ένα χρόνο. Μου δίνανε πρόσβαση στα άδεια, δηλαδή σκεφτείτε ότι με μετακινούσαν σαν άκτορα ή σε κτίρια που ανήκουν τέλος πάντων στη βασίλεια, στη βασιλική οικογένεια. Μου δίνανε πρόσβαση λοιπόν σε μεγάλη βιβλιογραφία, γεγονότα, αρχείο, φωτογραφίες, μάρτυρες, για να μπορέσω να κάνω μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη δουλειά σε ό,τι αφορά το αφιέρωμα. Τι σας έκανε εντύπωση, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει μείνει μέχρι και σήμερα, που είπατε αντικρίζοντάς το, είμαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ. Κοιτάξτε τώρα, εγώ σαν άνθρωπος, να πω το και την αλήθεια, αγαπάω τόσο πολύ τη χώρα μας, θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω τη δική μας χώρα πρώτα, που όλος μου εστιασμός, ακόμα και τα δικά μου χρήματα εκεί πηγαίνουν, σε ελληνικό project που δημιουργώ τώρα, οπότε θέλω να σας έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που είπα ότι είναι τιμητικό γιατί τους έχω σαν πρότυπο, επειδή είναι ικανοί μονάρχες. Καταλάβετε. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν στέκομαι στην ικανότητα ενός μονάρχη, ενός προέδρου, ενός ναι. πρωθυπουργού. Στέκομαι γιατί μας είπατε ότι μπήκατε μέσα όμως, σε κτίρια, σε κτηριακές ναι. εγκαταστάσεις, σε ανάκτορα. Σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι πανέμορφα κτίρια, πανέμορφα κάστρα, φυσικά πολύ καλοδιατηρημένα. Αν θα πω τι ήταν το ένα πράγμα που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και μου κάνει ακόμα μέχρι στιγμής, είναι ότι είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω μονάρχες και οι οποίοι ενώ έχουν στην κατοχή τους και στον έλεγχό τους πάνω από το 80% της οικονομίας, είναι τόσο λατρευτοί από το λαό τους. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και τα κάστρα τους ακόμα και τις εγκαταστάσεις τους και τους οργανισμούς τους να λειτουργούν ενώ είναι μονάρχες, θα ξαναπώ, δεν μιλάμε για δημοκρατικό πολίτευμα, και εσύ είναι βασιλευόμενη και νομοδοριαστική δημοκρατία, έτσι, δηλαδή να παίρνει αποφάσεις στην ουσία η Βουλή και το κοινοβούλιο τους, είναι οι μόνοι οι οποίοι
δίνουν πάρα πολλά και πίσω στο λαό τους. Δηλαδή έχουν κάνει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, έχουν μιλήσει ενωτικά, καθόλου ρατσιστικά. Η δε βασίλισσα που πέθανε τώρα και ίσως ήταν και ο λόγος που έγινε τόσο μεγάλο παγκόσμιο γεγονός, επί 70 χρόνια κατάφερε και τους πιο μεγάλους τους εχθρούς, που ήταν από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να τους κάνει φίλους και να τις σέβονται από την μητέρα Τερέζα μέχρι, δεν ξέρω, οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου, γιατί λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος και ειρηνοποιός, που αυτό δεν το έχουμε δει, αλήθεια είναι, από κανέναν ποτέ στην ιστορία. Οπότε, στη δική μου συναναστροφή και με όσα μέλη είχα την τιμή να γνωρίσω μέχρι τώρα από τη βασιλική οικογένεια, μπορώ σίγουρα να μιλήσω για μια ευγένεια, μια, αν θέλετε, όχι επιτυδευμένη, αλλά σαφώς ξεκάθαρη απλότητα. Έχουν ένα ταλέντο να κάνουν τον άγνωστο οικείο, και ενώ είναι πολύ λακωνικοί και λιγομίλητοι, γιατί προφανώς και τα καθήκοντά τους είναι πολλά, αμέσως σου δίνουν αυτό που πρέπει να πάρεις σαν πληροφορία και να σε κάνουν να τρέξεις για αυτούς χωρίς να σε δικήσουν. Με ποιους έχετε συναναστραφεί συγκεκριμένα? Εγώ είχα την τιμή να γνωρίσω την ίδια την Ελισάβετ, όπως και την πριγκίπισσα Άννα, στην οποία παρέδωσα και το προηγούμενο μου έργο. Και αναμένω την συνάντηση τώρα μετά την επιστροφή μου με τον Κάρολο, γιατί αυτός θα δει το τελικό αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ πριν βγει. Οπότε η συνάντηση αυτή πότε θα γίνει, για να ξέρουμε πότε θα προγραμματίσουμε και την επόμενη συνέντευξη. Η συνάντηση αυτή δεν γνωρίζω ακόμα πότε θα γίνει. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Αθήνα και ακριβώς μετά θα έρθω στο Λονδίνο για να τελειώσω το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο, αλλά δεν ξέρω ακριβή ημερομηνία. Μάλιστα, μάλιστα. Ακόμα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μανέτα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια για το επίτευγμά σας και για όλα όσα έχετε καταφέρει, και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Βεβαίως, με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια θερμά. Και όλα μου τα φιλιά σε όλους τους κριτικούς και τις κριτικές. Να είστε καλά, να είστε καλά.